Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον παρουσιαστή, ο οποίος πήγε Ντουμπάι και γύρισε, όχι ξεβράκωτος, έφυγε από το Ντουμπάι με λεφτά, 30.000 στην τσέπη βρεθήκανε. Έτσι ακριβώς, πρόκειται για έναν Έλληνα παρουσιαστή μιας ψυχαγωγικής εκπομπής, η οποία πηγαίνει και πάρα πολύ καλά στα νούμερα τηλεθέασης και φυσικά η εκπομπή αυτή προβάλλεται σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τα 6 μεγαλύτερα κανάλια που όλοι γνωρίζουμε. Πριν λίγες μέρες λοιπόν γύρισα από τις διακοπές του στο Ντουμπάι, αλλά όπως φαίνεται δεν γύρισε μόνο με κανένα γαλματάκι σουβενίρ από το Ντουμπάι, αλλά γύρισε έχοντας μαζί του 30.000 ευρώ. Τα οποία, που δεν είχαν δηλωθεί. Τα οποία έπρεπε να τα έχει δηλώσει. Ο ίδιος δεν τα δήλωσε. Μέχρι 10.000 ευρώ μπορείς να έχεις επάνω σου. Ο ίδιος λοιπόν είχε 30.000, δεν σταμάτησε στο αεροδρόμιο να κάνει τη δήλωση, του κάνανε έλεγχο και βρήκανε τα λεφτά. Τον συνέλαβαν φυσικά και όπως προβλέπει η νομοθεσία, του πήραν τις 7.500 ευρώ, το 25% δηλαδή, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Βέβαια τώρα πλέον, επειδή και το αεροδρόμιο έχει κινηθεί νομικά, θα πρέπει να αποδείξει πώς ακριβώς βρήκε αυτά τα χρήματα. Τα είχε μαζί του όταν έφυγε από την Αθήνα για το Ντουμπάι, τα παίχτησε στο Ντουμπάι και τα έφερε. Γιατί δεν τα δήλωσε. Είναι ερωτήματα τα οποία θα κληθεί σε λίγες μέρες στην Ελλάδα. Γιατί θα υπάρχει ποινική δίωξη. Υπάρχει ποινική δίωξη για τον παρουσιαστή και θα πρέπει να δικαιολογήσει στις επόμενες ημέρες στις αρχές που βρήκε τα 30.000 το Ντουμπάι στην Ελλάδα. Και γιατί δεν τα δήλωσε. Αυτό να πούμε ότι στα αεροδρόμια της χώρας σε ρωτάνε πριν μπει στο αεροπλάνο εάν έχετε να δηλώσετε πόσα και τι χρήματα κουβαλάτε. Εκπομπή πάντως στο Ντουμπάι δεν έκανε για να τον πληρώσουν. Τι υπηρεσίες προσέφερε και βρέθηκαν 30.000. Του τα έδωσε κάποιο πρόσωπο δώρο. Έχω γνωρίζετε για πρόσωπο να δίνουν 30.000 δώρο, πείτε το και σε εμάς. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται να έρχεσαι από τις διακοπούλες στο Ντουμπάι με 30.000 στην τσέπη. Πώς! Φίλο και φτέρα έπρεπε να έρθει. Πώς! Εγώ ρωτάω, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου. Χρεωμένος να ήταν 30.000 το πιο πιθανό ήταν όπου πας στο Ντουμπάι. Αλλά εδώ γυρίζεις και με φράγκα, όχι φράγκα, ευρόπουλα, 30.000. Δεν είναι 300 ευρώ. 30.000 ευρώ. Ποιος του τα έδωσε και με τι δικαιολογία τα έδωσε. Τι προσέφερε. Και ενδιαφέρον θα έχει το πώς βρέθηκαν τα χρήματα. Και πώς θα δικαιολογηθεί. Καλά, σίγουρα αυτό είναι το α και το ω.